Μαζί μας είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος. Θα το ξεκινήσω με το γουρλίδικο, νομίζω, για εκείνον. Πώς πήγε η προετοιμασία για το μάτς με τον ΠΑΟΚ? Γιατί από τελικό σε τελικό, Κώστα, φαίνεται ότι πιάνει το γούρι σου για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Καλησπέρα. Για να δούμε. Καλησπέρα, Γιάννη. Καταρχάς, μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί με βγάζεις αφού τα λες όλα μόνος. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να μου πεις και την δεκάδα, που δεν θα μου την πεις. Λοιπόν, η προετοιμασία, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ιδανική. Καταρχάς ήταν μια σημέρας, σήμερα δηλαδή, αφού ούτε στη Θεσσαλονίκη μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί αν το μάτς είναι εδώ, κάνουν, ξέρεις, Κυριακή πρωί στο Ρέντι. Αλλά επίσης είναι, όπως είπα το μεσημέρι, είχα προαναγγείλει, ο Ιμπόρα είναι οριστικά έξω, αποκλείστηκε από την αποστολή, είναι έξω και τα δύο αριστερά μπακ. Δεν είναι με τις καλύτερες συνθήκες. Σίγουρα όταν πας σε ένα ντέρμπι που είναι το τελευταίο χαρτί που λένε για την υπόθεση τίτλος, θέλεις να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου. Δεν είναι υπό τις καλύτερες συνθήκες λοιπόν ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα, όμως, το βραδάκι να το πω πιο σωστά. Όμως από την άλλη, έτσι είναι μια ομάδα, αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα θα πρέπει να κερδίσει και υπό αντίξωες συνθήκες. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και πολλοί παίχτες στο ρόστερ για να αναπληρώσουν αυτούς οι οποίοι λείπουν. Mm-hmm. Τώρα για ενδεκάδα, νομίζω θα έχουμε 5 αλλαγές μίνιμουμ. Ξεκινάμε δηλαδή από τη μισή ενδεκάδα να αλλάξει. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Mm-hmm. Τώρα ακριβώς οι αλλαγές δεν μπορώ να στις πω με σιγουριά. Λογικά λέμε θα παίξει ο Τζολάκης, ο Ροντινέι, ο Ρέτσος, ο Κάρμο ή ο Άμπι, ο Κίνη αριστερά, μεσαία γραμμή ο Έσε, ο Όρτα και Αλεξανδρόπουλος, ή Τσικίνιο. Mm-hmm. Και μπροστά Ζέλσον, Ποντένσε και Ναβάρο ή Ελαραμπή. Mm-hmm. Συγγνώμη, Ελ Καμπή και λέω Ελαραμπή. Α, εντάξει, τίποτα μου φαίνονταν περίεργο. Ο Ελαραμπή δεν έχει πάει. Δεν είναι στην αποστολή. Ναι, σωστά, ακριβώς, σωστά. Πολύ σωστά, Γιάννη. Οπότε κάτι τέτοιο βλέπουμε. 5 αλλαγές οπωσδήποτε, θέλει να τη φρεσκάρει την ομάδα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή έχει απορροφήσει ο ημιτελικός ο δεύτερος και η όλη εφορία, θα έλεγα, την ενέργεια των παικτών. Όμως πρέπει να βρουν κουράγια και αν δεν βρουν θα πρέπει να παίξουν αυτοί οι οποίοι έχουν δυνάμεις, αντοχές, βάλουν τα πόδια στη φωτιά. Κοίτα Κώστα, είναι απλή κατάσταση για τον Ολυμπιακό μέσα σε μια δύσκολη, εννοείται, συνθήκη, το γεγονός ότι αύριο είναι τελικός. Δηλαδή αν το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι, ναι, θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, ναι. Ακόμη έναν 90 λεπτό τελικού. Ναι, τους το είπε ο Μαρινάκης μετά το παιχνίδι που τους είπε τα συγχαρητήρια και λοιπά, τους είπε δεν έχουμε ένα τελικό, έχουμε 4. Τους άγχωσε. Και θέλουμε να τους κερδίσουμε όλους. Και θέλουμε να τους κερδίσουμε όλους, γιατί είναι ξεκάθαρο, όπως είπες, είναι τελικός. Άμα θες να διεκδικείς το πρωτάθλημα, τουλάχιστον έως την Τετάρτη, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να κερδίσεις αύριο. Άμα δεν κερδίσεις, τέλος το παραμύθι και πας, μήπως βγεις στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, τρίτος για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι η κατάσταση. Εγώ ειλικρινά, αύριο αν ο προπονητής κάνει 11 αλλαγές στην ενδεκάδα, 11 σε σχέση με την πέμπτη, δηλαδή βάλει τον Πασχαλάκη, τον Αποστολόπουλο, τον Βέζο, τον Άμπι, όλους, τον Καρβάλιο, δεν θα του κάνω κριτική. Mm-hmm. Δεν του κάνω κριτική, διότι πρέπει να μπουν παίχτες οι οποίοι να έχουν φρεσκάδα και παίχτες που να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά. Και μέσα σε αυτόν τον γρίφο που προέκυψε, ναι,
στη μέση τη σεζόν με την ανάληψη τη τεχνική ηγεσία από τον Μεντιλίμπαρ, του παίκτε που θα πρέπει να δηλωθούν στην Ευρώπη και του παίκτε οι οποίοι υπολογίζονται μόνο για Ελλάδα, ίσω αυτό είναι στα συν του Μεντιλίμπαρ, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει διαχειριστεί το ρόστερ. Έχουμε δει ότι αν μη τι άλλο, όλοι στην πρίζα είναι. Ναι, γιατί και το όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός πριν 20 μέρες τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, 15-20, ναι, 20 για να κάνουμε το Πάσχα, είχε παίξει με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα από αυτήν με την οποία είχε πάρει την πρόκριση απέναντι με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Απλά το κακό για τον Ολυμπιακό τώρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τώρα είχε 15 μέρες στη διάθεσή του να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία αυτού του παιχνιδιού. Ναι, αλήθεια. Ενώ τότε είχε και ο ΠΑΟΚ τη ρεβάζ με την Κλαμπ Μπριζ. Σωστά, ναι. Και είχε και την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του από την Κλαμπ Μπριζ. Τώρα το πράγμα είναι διαφορετικό και είναι και στην Τούμπα το παιχνίδι. Έχει δε παράλληλα να σκεφτεί και την Τετάρτη το άλλο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Δηλαδή, να κερδίσεις λες μεν, αλλά πρέπει να... Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν τον έχω τον Μεντιλίμπαρ πριν το παιχνίδι να σκεφτεί και την ΑΕΚ από τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι το παιχνίδι αύριο είναι τελικός. Δηλαδή νικάει και μένει γερά στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι ακριβώς. Απλά μπορεί να σκεφτεί ότι ξέρω εγώ... Ο Φορτούνης έπαιξε το maximum προχθές, ξέρω εγώ. Ο Ελκαμπή το ίδιο. Ο Τσικίνιο το ίδιο. Που είναι και πιο μεγάλα παιδιά, ξέρω εγώ, σε σχέση με τον Έσε, για παράδειγμα. Ο Ροντινέη το ίδιο. Και να πει, θα τους αλλάξω. Το κακό είναι με τα άκρα της άμυνας ιδίως, γιατί εκεί δεν έχει καθόλου λύσεις. Δεν έχει. Είναι δηλαδή ο Ροντινέη και ο Κίνη. Ή οπότε τους ξεκινάς τους δύο που είναι και μεγάλης ηλικίας παίχτες, 34 και 31, ο Κίνη 34-31, ο Ροντινέη, ή βάζεις τον Αποστολόπουλο. Ή κάνεις μια ενδεκάδα διαφορετική, ξέρω εγώ, παίζεις με τον Άμπι αριστερό μπακ ή με το Ρέτσο δεξί μπακ, δηλαδή με παίχτες στόπερ που δεν θα περιμένεις να προωθούνται και πολύ κλπ. Το πιο λογικό μου μοιάζει να πάει με Ροντινέ εκείνη και όσα αντέξουνε. Ναι. Αυτό μου φαίνεται. Αυτό μου φαίνεται. Μάλιστα. Αυτά, Γιάννη. Ωραία. Κάτι που μπορούμε να πούμε από τώρα για τον τελικό του conference, γιατί καταλαβαίνεις, σενάρια δεξιά-αριστερά για φιλάθλους, για εισιτήρια, για έναν χαμό. Τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά που έχουμε. Καταρχάς το παιχνίδι θα γίνει κανονικά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πρώτον. Δεύτερον. Υπάρχουν πληροφορίες από την Ιταλία ότι δεν θα έρθουν πάρα πολλοί Ιταλοί. Λέγεται και για νούμερο μόνο 3.000. Ναι. Μακάρι να ισχύει αυτό το σενάριο, γιατί σημαίνει ότι τα υπόλοιπα εισιτήρια λογικά θα τα πάρει η ΕΠΟ και η UEFA. Άρα θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα σε οπαδούς του Ολυμπιακού, ώστε να έχει και μεγαλύτερη συμπαράσταση στην εξέδρα και να βρεθούν και περισσότεροι Ολυμπιακοί πραγματικά που δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή δεν χώραγαν δύο άκα, δεν χώραγαν δύο άκα με τίποτα. Καλά, 100%. Αυτή, η ζήτηση των εισιτηρίων δηλαδή δεν χωράνε δύο άκα με τίποτα. Τουλάχιστον να πάνε οι περισσότεροι κάτοχοι διαρκείας. Τώρα φαντάσου να έχεις πληρώσει τα ωραία σου λεφτά, έχει ο Ολυμπιακός 22.000 κάτοχους διαρκείας, Γιάννη. Και να μην πάνε ούτε η μισή. Ούτε η μισή δεν είναι να πάνε αυτή τη στιγμή από τους κατόχους διαρκείας. Ακίνητα πράγματα για τον τελικό. Αυτά είναι. Ήδη έχουν αρχίσει οι σκέψεις από χθες, Παρασκευή. Γίνεται και μια μεγάλη σύσκεψη με την αστυνομία την Δευτέρα. Η UEFA, αστυνομία κλπ. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεφτυλιστεί η χώρα διεθνώς, πρέπει να γίνουν πανευρωπαϊκά, να το πω έτσι. Εντάξει, τι κάνουμε εδώ τώρα με το κύπελο και τέτοια, το έχουμε συνηθίσει, γελάμε και λίγο μεταξύ μας, αλλά τώρα μιλάμε για ένα τελικό κύπελο Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα και ότι και οι οπαδοί και του Ολυμπιακού και τη άμεσα και της ΑΕΚ έμεσα θα σεβαστούν. Αλήθεια είναι ότι γελάμε και...
Έχει καταντήσει πολλές φορές αυτή η κατάσταση, ναι, να είναι κωμική με τους τελικούς. Απλά, ναι, είναι έτσι, ναι, το παράξενο, και μόνο αυτό λέω, Κώστα, ότι για την ίδια, ναι, αστυνομία μιλάμε και είναι ουτοπικό αυτή η αστυνομία που ξέρουμε να δώσει το OK για έναν τέτοιο τελικό. Τη στιγμή που δεν δίνει για τελικούς με μαθητές στο κύπελο, για πιο ελεγχόμενες καταστάσεις, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, γιατί το τελικό σου λέει είναι οπαδοί δύο ομάδων. Εδώ πέρα θα είναι το Ολυμπιακό και μιας ξένης, ξέρω. Σωστά, σωστά, σωστά. Και τέλος πάντων, για να πάρει, για να δώσει η UEFA το Conference Link στην ΑΕΚ, ουσιαστικά το γήπεδο της ΑΕΚ, που το είχε ζητήσει η ΑΕΚ εδώ και ένα χρόνο, σημαίνει ότι έδωσε τις εγγύησεις η ελληνική κυβέρνηση για να γίνει ο τελικός εδώ, Άρα, ναι, θεωρητικά, ναι, πρέπει... Όχι, λογικά έτσι είναι. Στο λέω γιατί και με το Καραϊσκάκι στο Super Cup έγινε το ίδιο. Άρα θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την επιλογή της. Και πώς θα την προστατεύσει? Με το να ληφθούν όλα τα μέτρα τα σωστά. Για την και να μην συμβεί το παραμικρό. Εννοείται, εννοείται αυτό. Βέβαια. Θα προσπαθήσει, πιστεύω, και ο Ολυμπιακός θα κάνει τα αδύνατα δυνατά επί τούτου. Οπότε νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα κάνει το ίδιο, γιατί έμεσα την αφορά, και γιατί να μην πάνε όλα καλά. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.